Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αντιπροσωπεύει την αυτοδιοίκηση της ευθύνης που στα δύσκολα έχει μάθει να βγαίνει πάντα μπροστά για να στηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι η ανακοίνωση από την ΚΕΔΕ η οποία αναφέρεται στο θέμα που έχει προκύψει με την έναρξη της σχολικής περίοδου και τις μάσκες οι οποίες δόθηκαν σε μαθητές, αλλά τελικά το μέγεθος δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για τα παιδιά. Έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Παιδιπύρου, τον κύριο Χρήστο Ταγκαλέτση, με τον οποίο θα συζητήσουμε όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Ταγκαλέτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δεν είναι μόνο ανακοίνωση από την ΚΕΔΕ. Αυτό το ζήτημα σας έχει απασχολήσει και εσάς ως Παιδιπύρου και έχετε κάνει και εσείς ανάλογα σχόλια. Ναι, νομίζω ότι είναι μια εύγλωτη, παρότι λυτή, ανακοίνωση του Πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η Δήμη, η ΚΕΔΕ, στο βαθμό που εκπροσωπεί τους Δήμους, ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ανέλαβε και υλοποίησε μια προμήθεια πέρα από τα συνηθισμένα μεγέθη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων. Δεν έχει κάνει τεχνική υπηρεσία. Ναι. Όμως, για να διευκολύνει τη διαδικασία και να προλάβουμε ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα σχολεία να είναι οι μάσκες, επομίστηκε αυτή την τεράστια ευθύνη. Είναι άδικο λοιπόν, το λιγότερο θα μπορούσα να πω, να φορτώνεται με την ευθύνη της μη ανταπόκρισης, να το πω έτσι, των μασκών στις απαιτήσεις των παιδιών, στις απαιτήσεις της λογικής, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Αυτό όμως γιατί συνέβη? Γιατί έγινε κάποιο λάθος στις τεχνικές προδιαγραφές? Αν λοιπόν θα έπρεπε να επενέσουμε για κάτι την ΚΕΔΕ, και θα πρέπει να το κάνουμε, είναι ότι μπήκε για μια ακόμη φορά μπροστά, ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη και την υλοποίησε στο έπακρο. Τώρα, το αν οι προδιαγραφές ετέθηκαν λαθασμένα από εκείνους που τις έθεσαν, θα πρέπει να καταλογιστεί ευθύνη ολόκληρης εκείνους. Εάν έκανε κάτι στραβά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σαφώς και εγώ θα έλεγα ότι ναι, κάτι δεν έκανε σωστά. Δυστυχώς όμως για κάποιους ανευθυνοϋπεύθυνους, όπως τους χαρακτηρίζει πολύ σωστά, τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς περιμέναμε και προσέκτης, αν θέλετε, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο δεδαλώδες είναι οι διαδικασίες και μάλιστα ενός διαγωνισμού, ο οποίος φτάνει στα περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, που περνά μέσα από διαδικασίες ελέγχου του ληκτικού συνεδρίου κλπ. Δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω. Είναι τουλάχιστον άδικο να βάλετε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ και μέσω αυτών η αυτοδιοίκηση. Γιατί η αυτοδιοίκηση θα πήγε άριστα, όχι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην εφαρμογή των μέτρων, σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Αυτά τα λίγα έχω να πω. Θα πρέπει λοιπόν να φύγει κάθε μορφή από τους αυτοδιοικητικούς, τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και αυτό το διάστημα μετά την κανονικότητα εντός εισαγωγικών, κύριε Ταγκαλέτση? Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πολλά και κάποια από αυτά χρονίζουν. Όμως το κυρίαρχο πρόβλημα είναι το χρηματοδοτικό. Πολλοί Δήμοι στενάζουν πραγματικά, γιατί από το διάστημα που ξεκίνησε το lockdown και ύστερα έχουμε στερηθεί πολλών εσόδων, ιδίως οι Δήμοι οι αστικοί, οι Δήμοι οι παραλιακοί, τα έσοδά τους έχουν κυριολεκτικά κατακριμνιστεί και οπότε θα πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση, πέραν των όποιων χρηματοδοτήσεων, να προχωρήσει και σε περαιτέρω ενισχύσεις των Δήμων, διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τεράστιες υποχρεώσεις. Το κυρίαρχο λοιπόν και το επίκαιρο ζήτημα είναι της επιπλέον χρηματοδότησης των Δήμων, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Όμως, πέραν αυτού του ζητήματος και της πανδημίας αυτής καθεαυτής, πρέπει να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν σταμάτησε λεπτό να εργάζεται, άσχετα αν αυτό γίνεται έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν ανοιχτά πολλά ζητήματα. Είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα του χρηματολογίου για πολλούς Δήμους. Είναι το ζήτημα του δασολογίου. Είναι μια σειρά νομοθετημάτων που πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να εκφέρουμε γνώμη. Πριν από λίγες μέρες τελείωσε η διαβούλευση, ψηφίστηκε ο νέος εθνικός σχεδιασμός. Και εκεί είμαστε παρόντες. Σήμερα βρεθήκαμε γιατί πρέπει να πούμε τις απόψεις μας για την κατάρτιση των περιφερειακών σχεδίων
για τα λύματα και ούτω καθεξής. Είμαστε παρόντες. Και αυτό δεν θα πρέπει να εκφεύγει της προσοχής. Είναι πάρα πολύ δουλειά που γίνεται με πραγματικά αποδυναμωμένους δήμους, αλλά είμαστε εκεί. Βέβαια, ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, έστω και αν ακόμη έχουν ψηφιστεί κάποιες εντάξεις και φαντάζομαι στη συνέχεια να αναφερθούμε σε αυτό, είναι το θέμα της ορίμανσης των έργων και της διεκδίκησης των πόρων, τόσο από το ΕΣΠΑ που τίνει βέβαια αυτό να κλείσει, όσο και από το νέο τέχνητο πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσης, που όπως ξέρουμε όλοι ήθελε να αντικαταστήσει το φιλόδημο. Αυτό είναι λοιπόν μετά τώρα τις το μεγαλύτερο περικοπές των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Εξακολουθώ, ωστόσο, συγγνώμη να μην σας ακούω. Μετά λέω τις περικοπές των κεντρικών αυτοτελών πόρων, που σχεδόν αγγίζει το 60 και το 70%, είναι σίγουρο ότι οι Δήμοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον και το βλέμμα τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα ή σε όποια προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν έργα και να βελτιώσουν έτσι την καθημερινότητα των δημοτών ή να προσφέρουν στην ανάπτυξη ενός τόπου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εδώ πέρα φτάνουμε στο διατάφτο όπου για να πάρεις χρήματα πρέπει να καταθέσεις ώριμες μελέτες. Είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεσή μας για τις τεχνικές υπηρεσίες που είναι μη στελεχωμένες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έχουν αλλάξει καθόλου τα θέματα αυτά? Και θα το συνδέσω λίγο με την πρόσφατη συνεδρίαση που είχατε του Διοικητικού Συμβουλίου στην λήψη απόφαση σχετικά με την σύσταση ή τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε αναπτυξιακό οργανισμό. Δεν ξέρω αν συνδέονται μεταξύ τους αυτά ή αν είναι εντελώς ανεξάρτητα. Συνδέονται και μάλιστα απόλυτα. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των ΟΤΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι καινούργια εργαλεία ώστε οι Δήμοι να βοηθηθούν τόσο στην ορίμανση, στην εκπόνηση μελετών, δηλαδή και την ορίμανση έργων και ταυτόχρονα διεκδίκηση σε ένταξη στα προγράμματα, όσο και στην υλοποίηση των έργων. Είναι μια πραγματικά φιλόδοξη διάταξη. Δεν πιστεύουμε ότι είναι πανάκια σε καμία περίπτωση του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος, γιατί ακόμη και οι Δήμοι με στελεχωμένες υπηρεσίες κάποιες μελέτες αδυνατούν. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα παλιά δεδομένα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και των κοινοτήτων, των παλιών TIRC, ναι, και πρέπει άμεσα να μπούμε στα νέα δεδομένα. Για να οριμάσει μια μελέτη, θέλει σύμπραξη πολλών ειδικοτήτων. Σχεδόν το σύνολο των μελετών θέλουν πολλά πτυχία να συμπράξουν. Οι Δήμοι δεν τα έχουν, όλοι οι Δήμοι, και κακά τα ψέματα, δεν είναι δυνατόν μια τεχνική υπηρεσία να ασχολείται με πάρα θέματα ταυτόχρονα και να μπορεί να διεκπεραιώνει όλο αυτό το έργο. Άρα η βοήθεια που είχατε μέχρι στιγμής, από πού ήταν, κύριε Ντακαλέτση, και δεν μιλώ τώρα ως πρόεδρος ΠΕΔ με την ιδιότητά σας αυτή, αλλά ως δήμαρχος. Αν εγώ θέλω να φτιάξω, αν εσείς που είστε δήμαρχος θέλετε να φτιάξετε ένα έργο και κάνετε την πρώτη μελέτη, δεν έχω τη στελεχωμένη την τεχνική μου υπηρεσία, πού θα απευθυνθώ? Μέχρι σήμερα, ό,τι δεν μπορούσε να λυθεί σε επίπεδο Δήμου, να ανατεθεί, και εδώ επιτρέψτε μια παρένθεση να αναφέρω ότι μετά την ψήφιση του νόμου του 4412, ναι, από την προηγούμενη κυβέρνηση του 2016, από τότε και στο εξής, έχουμε μια δραματική μείωση παραγωγής των μελετών και της εκτέλεσης των έργων, λόγω της φραγής που έχει θεθεί τότε από το τότε Υπουργό. Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο σημείο ένα έργο να δημοπρατηθεί. Ας μην μιλήσουμε για την παραγωγή, όπως είπα, είναι σχεδόν μηδενική η ανάθεση των μελετών. Ένα έργο για να αποπερατωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σύμβαση μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και 8 μήνες από τη δημοπράτησή του με ανοιχτό διαγωνισμό. Έρχομαι λοιπόν τώρα να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις έρχεται η περιφέρεια Ηπείρου με προγραμματικές συμβάσεις να διαθέτει προσωπικό στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, στους Δήμους, για να εκπονήσουν μελέτες ή να επιβλέψουν έργα. Έτσι λοιπόν όμως κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο που η εξαίρεση να αποτελέσει τον κανόνα και οι Δήμοι να καταστούν στη συνέχεια παράρτημα της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε. Παλεύουμε διαρκώς πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητές της. Ζητάμε ενίοτε και άλλες αρμοδιότητες, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την εχώρηση των απαραίτητων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει δια της πλαγίας οδού να καταστούμε
μαγαζιά των περιφερειών, γιατί έτσι, αν θέλετε, διακυβεύεται και η αποστολή αυτή κατά αυτές τις πρωτοβάθμιες αυτοδιοίκησης. Αυτό το θέμα το έχετε συζητήσει, γιατί είναι πραγματικά το μοναδικό ζήτημα που θέτει κάθε αυτοδιοικητικός, κάθε δήμαρχος μάλλον, για να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά. Κάθε δήμαρχος έχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρει ότι η χρηματοδότηση για να γίνει ένα έργο, το οποίο δεν θα είναι μικρό έργο, αλλά ένα έργο με αναπτυξιακή πορεία που θα συμβάλλει στην καθημερινότητα, που θα προσδώσει αυτά που λέμε κάθε φορά, θα έχει άλλα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κάνει μελέτες. Για να γίνει όλο αυτό που είπατε λίγο πριν, φαντάζομαι ότι το έχετε συζητήσει. Ναι. Τι σας έχουν πει, δηλαδή ο Υπουργός Εσωτερικών έχει δώσει κάποια απάντηση για αυτό το θέμα? Ναι, ξεκινήσατε προηγουμένως, προθέσατε και θα ολοκληρώσω αναφερόμενος στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ένα εργαλείο λοιπόν που θεσμοθετήθηκε είναι η σύσταση των αναπτυξιακών οργανισμών. Δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης λόγω έλλειψης απαρτίας, γιατί προτιμήσαμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου να συνεδριάσει διαζώσεις πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να έχουμε παρτία ώστε να λάβουμε απόφαση. Δεν αφήσαμε τον καιρό να πάει χαμένο. Έγιναν αρκετές διαβουλεύσεις. Θα επανέλθουμε. Υπάρχουν προτάσεις. Κυρίαρχη απόφαση, πρόταση είναι να δούμε, να ερευνήσουμε κατά πόσο μπορεί να μετατραπεί, να μετατραπούν οι υφιστάμενες αναπτυξιακές εταιρείες όπως η Ήπειρος ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ, όμως με την πρωτοβουλία να ανήκει στους Δήμους και όχι στην Περιφέρεια. Και εφόσον δεν ευδοκιμήσουν τέτοιες λύσεις, σαφώς η πρότασή μου θα είναι να συστήσουμε σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου καινούριο αναπτυξιακό οργανισμό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πανάκια η στήση ενός αναπτυξιακού οργανισμού. Θα έρθει όμως να κουμπώσει στις ήδη ληφθείς πρωτοβουλίες που μία είναι που έχει εκδηλωθεί ήδη και προχωρά, είναι η ΕΤΑ ΑΕ, που είναι το κατεξοχήν αυτοδιοικητικό όργανο που ήδη έχει ανοίξει την εφαρμογή και πολλοί μηχανικοί έχουν κάνει αίτηση προκειμένου να μπουν στο Μητρό Μελετητών. Έχουμε συζητήσει λοιπόν και με τον πρόεδρο της ΕΤΑ, που είναι τύχη, που είναι υπηρώτης, που είναι γενιώτης, ο κύριος Γιάτσιος. Στο σύντομο διάστημα λοιπόν θα ανοίξουν και γραφεία στα Γιάννενα για την υποβοήθηση των Δήμων και ταυτόχρονα βέβαια πιέζουμε προς το αρμόδιο Υπουργείο επιτέλους να κατατεθεί σχέδιο νόμου και να αλλάξει ο 4412, που αποτελεί δυστυχώς εμπόδιο σε όποια αναπτυξιακή δραστηριότητα των Δήμων. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε γρήγορα, διότι ήδη έχουν περίπου διμήνου προκηρυχθεί τα πρώτα μέτρα του Αντώνης Τρίτσης και μέχρι τον Δεκέμβρη θα πρέπει να έχουμε όλοι τις μελέτες έτοιμες να διεκδικήσουμε τα έργα προς όφελος των κοινωνιών μας. Οι αναπτυξιακές αυτές εταιρείες είναι στελεχωμένες, λειτουργούν κανονικά και το ρωτώ γιατί υπάρχει και άλλη μια τέτοια ΑΕ, η ΕΤΑΝΑΜ, η οποία είχε και πάρα πολλά προγράμματα τα οποία έτρεχαν και πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν σε, ας πούμε, το αναμβρακικό, το περιβάλλον. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν συγκεκριμένα, αλλά ήταν αρκετά προγράμματα τα οποία έτρεχαν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις αναπτυξιακές αυτές εταιρείες. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Ναι. Είναι δύο εταιρείες που το μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό των μετοχών τους ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και σε άλλους φορείς και στους Δήμους. Ναι. Η μία καλύπτει, η Ήπειρος ΑΕ καλύπτει γεωγραφικά τα Γιάννηνα και τη Θεσπρωτεία. Και η ΕΤΑΝΑΜ καλύπτει στο Πρέβεζα και Άρτα. Την Πρέβεζα και την Άρτα. Ναι, είναι δύο εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν, μπορούν να μετεξελιχθούν σε αναπτυξιακοί οργανισμοί. Πρέπει όμως να γίνουν κάποια βήματα. Θα πρέπει κάποιοι μέτοχοι που είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν προβλέπεται, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, οπότε θα πρέπει να δώσουν τις μετοχές τους κυρίως σε Δήμους για να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, όπως είπα προηγουμένως, και προκρίνεται ως σύγχρονη λύση, διότι έχουν τη τεχνογνωσία, έχουν το βηματισμό, ναι. Και θα έρθουν οι Δήμοι, εφόσον ευδοκιμήσουν οι διαβουλεύσεις και συζητήσεις, θα έρθουν να εισφέρουν χρήμα, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν κάποιες μετοχές από τους Δήμους που συμμετέχουν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έτσι θα μπορέσει να ενισχυθεί και με προσωπικό. Θα υπάρξει καθυστέρηση για να γίνει όλο αυτό, η μετεξέλιξη, επιτρέψτε μου τον όρο,
θα πάρει χρόνο, υπάρχουν γραφειοκρατικά, γιατί αν πρόκειται να υπάρξουν και τέτοιου είδους αγκυλώσεις, τότε καταλαβαίνουμε γιατί πάνε και τα προγράμματα πιο πίσω, δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις, η απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ ή από άλλα προγράμματα. Έχετε, ξέρετε, γνωρίζετε, εκτιμάτε. Βεβαίως θα απαιτηθεί χρόνος. Σίγουρα λιγότερος χρόνος θα απαιτηθεί για την μεταξέλιξη των υπαρχόντων αναψυχιακών εταιριών. Σίγουρα περισσότερος χρόνος από ότι να συσταθεί ένας αναπτυξιακός οργανισμός από το μηδέν. Θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα είναι μια άλλη δοκιμασία, θα χαθεί χρόνος, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Σας είπα ότι είναι πρόκριμα για μας η ψήφιση διατάξεων που θα διευκολύνουν την ανάθεση μελετών και μικρότερων έργων από τους Δήμους και ταυτόχρονα με την ορίμανση των διαδικασιών που τρέχουν ήδη από καιρό από την πλευρά της ΕΕΤΑ, να έρθουμε και να συγκλίνουμε σε μια πορεία διεκδίκησης πόρων, γιατί είχαμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Πότε θα το ξανασυζητήσετε? Όχι απαραίτητα λόγω του κορονοϊού, λόγω του δεδαλώδους πεδίου που έχουμε όλοι να ακολουθήσουμε. Κύριε Ντακαλέτση, πότε θα το συζητήσετε ξανά αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και πολύ ενδιαφέρον? Άμεσα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλου της Περιφερειακής Ένωσης να ληφθεί απόφαση για το τι θα κάνουμε στα επόμενα βήματά μας. Να δεσμευτούμε λοιπόν ότι όταν θα έχετε την οριστική απόφαση, ότι θα σας έχουμε ξανά κοντά μας προκειμένου να ξαναπούμε για το θέμα αυτό. Αν η υποχρέωση αποτελεί δέσμευση, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.